Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε το δημοψήφισμα, εσείς θεωρείτε ότι τι ακριβώς ήταν, τι πέτυχε ακριβώς? Ήτανε φίλος εκεί στο δημοψήφισμα για να κρυφτεί από πίσω ο Τσίπρας και να ρίξει τις ενοχές στον ελληνικό λαό. Για τη βαρύτητα τη συμφωνία που φέρνει, να πει δεν φταίω εγώ, φταίει ο λαός που ήθελε Ευρώπη. Έτσι το μεταφράζει, ότι ο λαός θέλει Ευρώπη. Ναι. Έστω και με βαρύτατη συμφωνία. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Γιατί σας λέγω ότι αν δεν έκανε το δημοψήφισμα και έφερνε τη συμφωνία, θα έπεφτε η κυβέρνηση, θα φεύγαν οι βουλευτές. Η δικιά σας θέση, κύριε Λεβέντη, η δικιά σας θέση στο δημοψήφισμα ποια ήτανε? Εμείς η θέση δική μας άκυρο ρίξαμε. Ένας κεντρών έριξε άκυρο, γιατί δεν μου αρέσανε και οι άλλες μούρες Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βενιζέλος, αυτοί που συνασπίστησαν. Ήταν αυτοί που φτώχευσαν τη χώρα και υποδείκνυαν ναι. Ναι. Και δεν μπορούσε η Ένωση Κεντρών να συνταχθεί με το ναι αυτών των ανθρώπων που τους θεωρεί ξοφλημένους, αλλά δεν μπορούσαμε και να πάμε προς το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το τρελοκομείο, δηλαδή έξω από το ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε, αν συνεχίσει να τηρεί σκληρή στάση ο Τσίπρας, θα αναγκαστεί να πάει τη χώρα στη δραχμή. Αν υπογράψει, θα φέρει τη συμφωνία και δεν θα ψηφίσουν οι βουλευτές του. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη είμαστε σε κίνδυνο διεξαγωγής άμεσα εκλογών βουλευτικών. Μάλιστα. Απλά η γνώμη μου είναι να περάσει η συμφωνία ώστε να αποκατασταθεί των τραπεζών η λειτουργία, να μην διαλυθεί το κράτος, γιατί τι αξία έχουν και οι εκλογές με ένα διαλυμένο κράτος, με ένα νεκρό κράτος. Ναι. Δεν έχουν καμία αξία οι εκλογές. Προφανώς, προφανώς. Αλλά θα δείτε δηλαδή ότι σε 2-3 ημέρες θα είμαστε όπως είμαστε πριν ένα μήνα, αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσουν ή όχι το τρίτο μνημόνιο. Το οποίο θα είναι βαρύτατο, πολύ βαρύτερο και από αυτό που είπαν οι θεσμοί. Δηλαδή τα 11 δις. Άρα εσείς δεν εκτιμάτε ότι θα πάμε σε δραχμή, λέτε ότι θα ψηφιστεί τελικά και θα περάσει ένα νέο μνημόνιο. Ναι, τώρα τι να κάνει ο Τσίπρας, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αφού αποφασίσανε όλοι, υπόγραψε, δεσμευτήκανε ο Μημαράκης και ο Θεοδωράκης ότι θα ψηφίσουν, άρα η συμφωνία θα περάσει, αλλά το πρόβλημα θα το έχει ο Τσίπρας. Αλλά στο μυαλό του Τσίπρα εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη ένα δίλημα. Ποιο? Ένα δίλημα. Μήπως πει αύριο όχι στους ξένους και προκηρύξει εκλογές. Ναι, αυτό θα μια λύση. Αυτό θα σημαίνει... Γιατί ξέρετε, αν φέρει το μνημόνιο κύριε Δημήτρου, μετά είναι αργά να κάνει πίσω. Ναι. Μετά γίνεται και αυτό σαν τον Σαμαρά μνημονιακός. Ναι. Ο Τσίπρας. Σε διαφορετική περίπτωση όμως θα σημαίνει, αν πάει σε εκλογές χωρίς να υπογράψει, θα σημαίνει εθνικό νόμισμα, δραχμή. Γιατί η ασφυξία θα μας κάνει να τυφώσουμε. Δεν μπορούμε. Άλλωστε ο Βαρουφάκης, δεν ξέρω αν προσέξατε, ναι, πριν παραιτηθεί, είχε πει να κυκλοφορούσουν άειλα χαρτονομίσματα. Ναι. Άειλα, δηλαδή όχι ακριβώς χαρτονόμισμα, υποσχετική. Ναι, ναι, ναι. Και το διαψεύσανε. Το θυμόσαστε? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, το είπε και γι' αυτό έφυγε, γι' αυτό τον διώξανε. Γιατί αποκάλυψε τις προθέσεις του Τσίπρα. Ο Τσίπρα σκεπτόταν αν του φέρουν δυσκολία οι ξένοι, να τυπώσει αυτά τα... σαν τα traveler's checks. Υποσχετικές. Υποσχετικές δηλαδή. Νόμισμα άνευ. Ναι. Δεν είναι καν προσωρινά, νόμισμα. Προσωρινά φαντάζομαι. Δηλαδή, κοροϊδία του κόσμου είναι. Μάλιστα. Άρα εσείς προβλέπετε... Είμαστε σε τραγέλαφο ακόμη, Δημήτρη μου. Είμαστε ακόμη σε πολύ δύσκολη... Ναι. Θα αποδειχθεί ότι το δημοψήφισμα ήταν παγίδα και γι' αυτό όταν πήγε να το κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου το δημοψήφισμα το 2011, τον είπαν όλοι τρελό. Ναι. Διότι σε περιόδους κρίσης που κόβονται μισθοί και συντάξεις όταν κάνεις δημοψήφισμα, κινδυνεύεις να εισπράξεις το όχι του λαού για άλλους λόγους. Δηλαδή, ναι, παρερμηνεύεται η ουσία του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πήραμε τη δική σας άποψη. Θα έρθω από το στούντιο, σας πάρω τηλέφωνο. Ωραία, ωραία. Αγαπώ τον Βόλο. Και τώρα αισθάνομαι άσχημα που μιλάω από τον Πειραιά. Ξέρω, γιατί έχετε... Μιλάω από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω απέναντι τα καράβια. Ναι.
και σας μιλάω στο Βόλο. Έχετε ραδιοφωνικές. Έχετε ραδιοφωνικές υποχρεώσεις και το ξέρω, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι, μιλάω στο Παραπολιτικά και κάναμε διάλειμμα. Ακριβώς, ακριβώς. Για να σας μιλήσω. Ωραία. Αλλά οπότε, όταν έρθω θα τα πούμε εν εκτάσει, να έχουν προχωρήσει και λίγο. Θα έχει προχωρήσει, θα ξέρουμε για περισσότερα είπα, πράγματα. Είναι Νίκο Πομαχαίρι. Έτσι, έρχεται λοιπόν. Συμφωνία, μπορεί να μην την ψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έρχεται συμφωνία, πάμε για δραχμή και εκλογές. Μάλιστα. Τούτο εδώ είναι ένα τρελοκομείο, Δημήτρη μου. Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε, πολύ ξεκάθαρο. Δεν είχε το στένος στο πολιτικό σύστημα από το 2009 να γίνει μια γροθιά όπως πήγαν οι Πορτογάλοι, όλοι ενωμένοι πήγανε και κάνανε ένα μνημόνιο, αλλά κάνανε ένα μνημόνιο που το διαβάσαν όλοι μαζί και που αγωνίστηκαν μετά όλοι μαζί να ξεπεραστεί και το πέτυχαν. Εδώ χωριστήκαμε σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Βρυσίδι μία πλευρά κατά της άλλης και η κατάληξη είναι η χθεσινή. Μάλιστα. Που είχε και διχαστικό πνεύμα το δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι όλα είχε τα δημοψηφίσματα προφανώς. Γιατί ήταν δημοψήφισμα κορυφαίας επιλογής. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση. Όλους εκεί, γιατί έμαθα ότι έχετε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βεβαίως. Επί των ιδίων ζητημάτων που μας αφορούν. Βεβαίως. Και χαιρετισμού σε όλη τη Θεσσαλία. Είστε επανακούιν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κεντρών, σ' αγαπάω και εσένα προσωπικά, το ξέρεις. Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ανταποδίδω.